Έχουμε και τα παιδιά, τα οποία μιλάνε, κάποια από τα παιδιά, και λένε ότι η συγκεκριμένη ο γιος ότι έχει παρατήσει το σχολείο για να βοηθάει στα κατσίκια που έχει ο πατέρας του. Δηλαδή, αυτά που ακούγονται είναι πραγματικά εκτός πραγματικότητας. Και έχουμε και τη μία την κόρη, η οποία είναι σε ενδιαφέρουσα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εκεί εδράζεται όλο το κατηγορητήριο, το οποίο εντάξει δεν έχει κάποια σοβαρή νομική προέκταση. Απλά είναι απήθεια στο να συμμορφωθεί με τους κανόνες ο γονέας, γιατί το παιδί το 15χρονο τελεί υπό την κηδεμονία του γονέα. Άρα οφείλει ο γονέας να εναρμονιστεί με τους κανόνες και τους νόμους και να στείλει το παιδί του στο σχολείο. Πρέπει να δούμε βέβαια πόσο καιρό δεν το κάνει αυτό. Τώρα, στο θέμα των παιδιών, υπήρξε η υπόνοια εχθές, η οποία αποσαφηνίστηκε σήμερα και διεψεύστηκε κατηγορηματικά από τον δικηγόρο του συγκεκριμένου ανθρώπου, ότι δεν υφίσταται κάποιο είδους αιμομιξία. Ότι είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη κατάσταση, ότι είχε μια συγκεκριμένη σχέση η κοπέλα αυτή. Βέβαια λένε ότι θα γίνει η εξέταση DNA. Σωστά. Αυτό το οποίο θα αποκαλύψουμε σήμερα είναι το πού βρισκόταν η μαμά με τα παιδιά. Το δικό μας ρεπορτάζ, το οποίο προέρχεται από ηγουμένη μοναστηριού στα Τρίκαλα Κορινθίας και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Βλασίου, μας είπανε ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε πολύ καλές σχέσεις, η γυναίκα του 45χρονου, με δύο αποσχιστήσεις καλόγριες, οι οποίες προ 2 ετών είχαν εκδιωχτεί από το μοναστήρι του Αγίου Βλασίου στα Τρίκαλα, είχαν μείνει σε ένα μετόχι του Αγίου Δημητρίου προσωρινά, γιατί τις έδιωξαν από μοναχές λόγω συμπεριφοράς, και είχαν πολύ καλές σχέσεις με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Και υπάρχει βάσιμη πληροφορία ότι η συγκεκριμένη κυρία χέρι φιλοξενίας, έχει τουλάχιστον, γιατί τα παιδιά νομίζω βρεθήκανε πριν από λίγο. Ναι. Στο συγκεκριμένο μετόχι που είναι ασπίτι, δηλαδή. Ουσιαστικά εκεί κοντά στην περιοχή στο Ρέθι. Ρέθι, Μάρκας, Τρίκαλα, κάτω Τρίκαλα είναι πάρα πολύ κοντά. Μιλάμε για μέτρα μεταξύ τους, έτσι. Θα ακούσουμε τι λένε και τα παιδιά, γιατί μιλάνε και τα ίδια τα παιδιά, όπως σας είπα. Κύριε Κυραηλίδη, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πριν από ό,τι κατάλαβα. Πάντως θέλω να πω το εξής, να τονίσω μάλλον το εξής. Όποια πτυχή του ρεπορτάζ, πρέπει να το δεχτούμε αυτό καταρχάς, όποια πτυχή του ρεπορτάζ για να αναδειχθεί, αφήνει εκτεθειμένο κόσμο. Είναι εξωφρενικό αυτό που ακούμε σε κάθε πτυχή του ρεπορτάζ, για κάθε πτυχή. Σε ό,τι αφορά την ίδια την οικογένεια, σε ό,τι αφορά τις προεκτάσεις αυτήν, σε ό,τι αφορά επίσης την πολιτεία. Ο Δήμος, 15 με 17, έχω την εντύπωση του προηγούμενου μήνα, αντιλήφθηκαν ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν υπάρχει στη δουλειά του. Νωρίτερα πού ήτανε, στον προηγούμενο Δήμο πού ήτανε. Και εγώ τηλεργασία, επειδή την τηλεργασία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, τηλεργασία θα πει κάθε μέρα, εγώ δίνω παρουσία με τον υπολογιστή, όπως αυτή τη στιγμή είμαι μαζί σας εκεί, αυτή τη στιγμή που είμαστε μαζί και στον αέρα, θα έπρεπε να είναι εκεί και να εκδίδει έγγραφα ή τουλάχιστον να είναι παρόν σε κάθε θέμα το οποίο έρχεται από τον όρχο, από το πάρκινγκ αυτό το γραφείο κίνησης. Αν δεν κάνω λάθος, αρχικά αυτός εργαζόταν στον Δήμο Κορινθίων. Έτσι δεν νωρίτερα, είναι, Ανδρέα? Νωρίτερα, σωστά, Χαρά, σωστά. Καταρχάς, να πω κάτι, μου επιτρέπετε να πω κάτι προσωπικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Χαρά είναι εδώ μαζί μου. Ήταν η Χαρά με τη συστατική της οποίας μπήκα στην ΕΣΥΕΑ. Χαρά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Σε ευχαριστώ. Δουλεύαμε μαζί στον Α. Καλά. Να σε χαιρετήσω ιδιαίτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Χάρηκα κι εγώ. Κύριε Κεραηλίδη, έχετε κάτι άλλο τώρα να μας πείτε σχετικά με την υπόθεση? Γιατί, ναι, είπαμε ότι ήταν στην αρχή στην... Θέλω να δώσω και μια άλλη επίσης τροφή για συζήτηση, μάλλον. Εδώ στη γειτονιά μας στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος άστεγος. Υπάρχουν παιδιά Ρωμά τα οποία εν ώρα σχολείου κυκλοφορούν γύρω μας. Είτε να ζητιανεύουν στις γωνίες, είτε να μας καθαρίζουν τα τζάμια στα αυτοκίνητα, παντού και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και παντού. Δεν είδα ιδιαίτερη ευαισθησία και για εκείνα τα θέματα. Όχι ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν αναδεικνύει ή δεν υποδεικνύει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα δούμε νωρίτερα. Θα πρέπει να καταγραφούν λοιπόν και θα πρέπει να σταθούμε με προσοχή μέσα από αυτό το θέμα, να βγάλουμε και συμπεράσματα, να κάνουμε και προτάσεις. Για μένα αυτό είναι το ουσιαστικό, γιατί γύρω μας κυκλοφορεί πάρα πολύ αδικία και πάρα πολύ, μάλλον γνωρίζουμε πράγματα που δεν τα λέμε. Υπάρχει για όλα τα εργαζόμενα. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το θέμα και η ιδιαιτερότητά του άπτεται στο γεγονός ότι έχουν πάει κάποιοι άνθρωποι
έχουν ταμπουρωθεί, που δεν έχουν ταμπουρωθεί, το έχουν αγορασμένο όπως είπαμε χτες, το συγκεκριμένο κτήμα και πληρωμένο αδρά, πολύ αδρά στον ιδιοκτήτη του. Σωστά. Πολύ αδρά ακόμα για τα τοπογραφικά, πληρώσανε με πολλά λεφτά. Θα βγουν στις επόμενες ημέρες, γιατί τα έχουμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν βάλει μια σημαία του Βυζαντίου, ένα χαρταετό με την ελληνική σημαία.